27ο λεπτό. Πάω και πάλι τέτοιο για την Καβάλα με τον Νίκο σε τελεία απευθεία. 1-1 για την Καβάλα από αυτό το αριστερό τεχνικό φάουλ του Ζούγκαρη του Νίκο. Κρατάει την μπάλα στο τέλειο από τον Τζάρι. Να ο Πιτ, σουτ και γκολ. Από τον Λέσε Πιτ. Καβάλι, πέτρα. Κεφαλιά του Σίμωβιτ, φέρει. 1-1 η Καβάλα από το 51. Απέναντι στο Ζόρμα έκανε και το σουτ γκολ. 1-0 από τον Μονουάτσι. Έφτασε τώρα για τον Κοτσίτσεβιτς και παλιά γκολ. Έφτασε και δεν έχει βάλει. Τον Πιτρό, την κεφαλιά του Πιτρό γκολ. Κατοστάθηκε ο διαιτητής κοιτάζοντας προς τον εγωιτό. Μήπως υπήρχε κάποια ερώτηση να πάω και πια. Να δούμε αλλιώς και μέσα στην εσπάτα. Έχει ευκαιρία εδώ. 2-0 από τον Μονουάτσι. Έκοψε ο Κλεμάνος Γιόντις γκολ. Σαφάνης γκολ. Ο Μίλτο Σαφάνης λίγα μόλις λεπτά από την είσοδό του λιτρώνει την παιδί μου Καβάλα. Απέναντι ο Βραζιλιάνο με το κεφάλι έξω για τον Ανουάτσι. Καστρός την μπάλα στο δεξί βασουτάρι. Βραζιλιάνος με το ρουκόλ με την Καβάλα. 1-0 στο 26 με τον Ανουάτσι να ανοίξει το κεφάλι. Μετά την μπάλα ο Ρουμάνος που προσποιείται καθυστερεί να σουτάρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 0-1. Το 37. Καβάλα με τα σιώσια και τις δυσκόντρες. Ο Νουάτσι ευκαιρία γκολ. 2-1 για την Καβάλα με τον Νουάτσι και γίνεται κάτω στις μπάλες μέσα στην περιοχή. Να πλασάρει την αριστερό και να την κάνει το δεύτερο γκολ που θα δίνει εκμέρους προβάσμα στην Καβάλα. Το κάνει στο Ρίο. Το σούτα 2-0. Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, είναι για άλλη μια Τετάρτη εκπομπή της Λέσης Φιλάθλων Καβάλα στην μπάλα στην Κερκίδα. Μαζί μας όπως πάντα είναι το ιδιωτικό κτέο Καβάλας με δίδερ στον ονομό μας στο Σταυρό Μηδαλεώνα με τηλέφωνο 25-10-32-444 και στη Χρυσούπολη με τηλέφωνο 25-9-14-10-44. Το Απόλλων Σίνεμα στην Παύλου Μελά 1 στην Καβάλα, τηλεφωνήστε 25-10-220-900 και στο 25-10-220-450 για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα των ταινιών. Έρχεται και κλήρωση για την ταινία Doctor Strange στις 27 Οκτώβρη και ο ερασιτέχνης ΑΟ Καβάλα με τα τμήματα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ και πολεμικών τεχνών. Λοιπόν, απέναντί μου ο Φουριόζος Βαγγέλης Παλιγαράς. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Και έχουμε την χαρά αυτή την Τετάρτη να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά ποδοσφαιριστή του Καβάλα. Αυτή τη φορά είναι μαζί μας ο Παύλος Σταματόπουλος. Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, Παύλο και εσύ, Βαγγέλη και εσύ που ήρθες με την ταχύτητα του Quicksilver. Ναι, θα συζητήσουμε για ποδόσφαιρο και ξεκινώντας από το παιχνίδι της Κυριακής, όπου ο ΑΟ Καβάλα έμεινε στη Λευκή Ισοπαλία με τον Ορφέα που Μαξάνθης. Ένα αποτέλεσμα το οποίο για πολλούς θεωρείται αρνητικό. Θέλω να μου πεις όμως, Παύλο, μέσα από τα δικά σου μάτια, πώς σου φάνηκε αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα ήταν ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα για μας. Δεν το περιμέναμε. Μας στεναχωρεί αυτό γιατί ήταν δεύτερη ισοπαλία συνεχόμενη. Αλλά αυτό το παιχνίδι έχει περάσει πλέον και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Τι κρατάει ο ΑΟΚ από αυτό το παιχνίδι? Σίγουρα κρατάμε ότι δεν δεχτήκαμε για άλλο παιχνίδι γκολ, δεν μας κάνανε ευκαιρίες. Αλλά μας προβλημάτισε λίγο το ότι δεν δημιουργήσαμε φάσεις. Είχαμε κατοχή, είχε κλειστεί ο αντίπαλος πίσω στην περιοχή του όλη η ομάδα. Δεν μπορούσαμε να βρούμε πολλούς χώρους και δεν δημιουργήσαμε έτσι φάσεις για να πούμε ότι μας αδείξει τόσο πολύ το αποτέλεσμα. Είναι δεδομένο ότι οι ομάδες οι οποίες θα αντιμετωπίζουν το ΑΟΚ, ειδικά στην έδρα του, θα παίζουν το είδος άμυνας που έπαιζε ο Ορφέας, δηλαδή σκληρή άμυνα, όπου σε πολλές περιπτώσεις για πολλούς ίσως να χρειαζόταν και μία κάρτα παραπάνω με τα μαρκαρίσματα τα οποία υπήρχαν και ο εκνευρισμός από την αμυντική γραμμή του Ορφέα. Θέλω να πω ότι ο ΑΟΚ προφανώς δεν πιάστηκε αδιάβαστο σε αυτό που αντιμετώπισε. Όχι, ήταν κάτι που το περιμέναμε. Ξέραμε ότι θα έρθει ο Ορφέας και αν θα κλειστούν πίσω. Είχαμε δουλέψει η αλήθεια είναι αυτή στο κομμάτι πώς θα διασπάσουμε την άμυνα.
Δεν μας βγήκε αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα συνεχή σφυρίγματα από τον διαιτητή έσπασαν τον ρυθμό. Ο αντίπαλος έπαιζε λίγο πιο δυνατά από όσο έπρεπε. Όλα αυτά επηρεάζουν μια ομάδα που έχει κατοχή και δημιουργεί φάσεις. Οι συνεχείς διακοπές στο παιχνίδι σας εκνεύρισαν. Στο παιχνίδι σας ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας στο να παίξει η ομάδα ήρεμα με καθαρό μυαλό. Σίγουρα, ναι. Μας εκνεύρισε λίγο αυτό. Έσπασε το ρυθμό, αυτό είναι το πιο βασικό για μένα. Γιατί πάνω που είχαμε κατοχή και προσπαθούσαμε να βγούμε μπροστά, κάτι γινόταν, σταματούσε, έβγαινε η μπάλα έξω, διαιτήσε ένα φάουλ. Όλα αυτά επηρεάζουν. Ήταν παράγοντα στα μάτια σου η διαιτησία για το τελικό αποτέλεσμα, για την έκβαση του αγώνα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι φταίει ο διαιτητής για το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει βγάλει μια δεύτερη κίτρινη κόκκινη που θα άλλαζε τελείως το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν είμαστε ο διαιτητής. Τέτοια παιχνίδια θα δούμε πάρα πολλά. Και πρέπει να βρίσκουμε τρόπους για να σπάμε αυτές τις άμυνες. Το φιλικό που είχαμε παίξει με τον Ορφέα και η εύκολη επικράτηση με 3-0 ίσως επηρέασε την αντιμετώπιση του παιχνιδιού από τους ποδοσφαιριστές. Θεωρούσατε κάπως ότι ό,τι και να γίνει θα σκοράρουμε και θα το κερδίσουμε το παιχνίδι εύκολα? Όχι, ξέραμε ότι δεν θα έχει καμία σχέση το φιλικό με το επίσημο. Άλλο το πρωτάθλημα, άλλο τα φιλικά παιχνίδια. Και ο τρόπος που έπαιξε ο αντίπαλος ήταν διαφορετικός, γιατί μέσα εδώ πέρα προσπαθούσαν να παίξουν, μας πίεζαν ψηλά, ενώ τώρα ήρθαν και κλείστηκαν πίσω όλοι και αυτό ήταν πιο δύσκολο για μας. Έπαιξε ρόλο το Βερούλιο, δηλαδή αυτό που λέω είναι πιο μικρό γήπεδο το Βερούλιο, σαν αγωνιστικός χώρος, που σημαίνει ότι η ομάδα δεν μπορεί να αποκτήσει το πλάτος που θα αποκτούσε, ας πούμε, στον Ανθίγαρα Γιάννη. Είναι αυτό ένας παράγοντας? Σίγουρα είναι και αυτό ένας παράγοντας. Το μόνο θετικό στο Βερούλιο είναι ότι ο κόσμος είναι κοντά, είναι πιο ποδοσφαιρικό το γήπεδο. Αλλά παικτικά δεν μας ευνοεί καθόλου, γιατί είναι μικρός αγωνιστικός χώρος, δεν είναι τόσο καλός όσο φαίνεται. Θέλουμε να παίζουμε στο Ανθίκαρα Γιάννη, που πιστεύω εκείνο το γήπεδο μας. Άρα κρατάω, ο Παύλος Σταματόπουλος θέλει Ανθίκαρα Γιάννη, όχι Βερούλιο. Ναι. Ανθίκαρα Γιάννη με ατμόσφαιρα Βερουλίου. Καλά, εντάξει, εκεί αυτό είναι ευχής έργο. Όχι, το ίδιο λένε όμως, το έχεις παρατηρήσει. Ναι, ναι, μα κοίταξε, αν δεις και το παιχνίδι, από ψηλά όπως το έβλεπα εγώ, δεν μπορούσε η ομάδα να αποκτήσει το πλάτος ώστε να ανοίξουν λίγο οι γραμμές και να βρει τους χώρους. Είναι λίγο πιο μικρός αγωνιστικός χώρος αυτός του Βερουλίου, που σημαίνει ότι όλα κρίνονται μέσα σε εκατοστά, μία πάσα ή οτιδήποτε. Θεωρείς ότι επηρέασε και το γεγονός ότι είχαμε απουσίες τουλάχιστον επιθετικά? Γιατί είδαμε σε πολλές περιπτώσεις τον Παβίσεβιτς να βγαίνει από την περιοχή για να ζητήσει την μπάλα. Και να υπάρχει ένα κενό στην περιοχή, να μην υπάρχει κάποιος παίκτης ο οποίος θα καλύψει από πίσω το κενό του Παβίσεβιτς στην περιοχή και θα υπάρχει μια έξτρα πάσα. Σίγουρα, ο Μάρκο έρχονταν λίγο πιο πίσω για να μπει στο παιχνίδι, γιατί είχε απομονωθεί. Από εκεί και πέρα, επιθετικά οι λύσεις που είχαμε ήταν πολύ λίγες. Και ο Σλατκόφσκι έπαθε και υποτροπή, όπως γνωρίζετε. Γι' αυτό βγήκε και αλλαγή. Και από εκεί και πέρα δεν είχαμε άλλες επιλογές. Ήταν ο Κτηνόπουλος που μπήκε και πάλι βοήθησε. Και ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος που μπήκε βοήθησε, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος 100%. Σίγουρα μας λείπουν ο Μπρασιάν και ο Λίτσκας που θα τους έχουν την άλλη Κυριακή και ο Μελισσόπουλος που ήταν μεγάλη απώλεια. Να. Η τρίτη αλλαγή σου είναι εσύ. Βλέπετε ότι δεν είχαμε άλλους επιθετικογενείς παίκτες και ο Κώστας προσπάθησε να ανακατέψει λίγο την τράπουλα. Έβαλε ένα αμυντικό, έβαλε ένα άλλο αμυντικό πιο μπροστά. Προσπάθησε να ρισκάρει κάποιο. Ήθελε να ανοιχθεί το παιχνίδι από τα πλάγια ουσιαστικά, μπα και ναι, με μια σέντρα. Ξέραμε ότι ήταν κλεισμένοι καλά πίσω και μόνο από τα πλάγια μπορεί να σπάσει τις άμυνες. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι το οποίο είχα για μια συζήτηση προηγουμένως. Δημιούργησε νευρικότητα με τα λεγόμενα το διαιτητή σε εσάς. Δηλαδή με τον τρόπο της συμπεριφοράς του. Κάποια νευρικότητα, ναι. Όταν σε χτυπάνε και ξαναχτυπάνε και δεν δίνει κάτι, δεν κάνει κάτι να το αποτρέψει αυτό. Άμα με τα σφυρίγματά του έσπαζε και ο ρυθμός ο ίδιος από τη διαιτητή, όλα αυτά επηρεάζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, το παιχνίδι με τον Ορφέα είναι στο παρελθόν, η επόμενη μέρα. Πώς σας βρήκε? Εντάξει, σίγουρα είμαστε στεναχωρημένοι. Αλλά από εκεί και πέρα, ο ΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Πρέπει να τα βγάζει αυτά με πείσμα στη συνέχεια. Μας έχει πεισμώσει δηλαδή αυτό. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό το αποτέλεσμα και πιστεύω να ήταν και το τελευταίο. Κοιτάμε το μάτι της Κυριακής που είναι πολύ σημαντικό, θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα σερί και να φτιάξουμε τα πράγματα. Εσύ που είσαι και σε ένα ιδιότυπο γκρουπ της ομάδας που είστε όλα τα χρόνια της ΓΑΜΑ Εθνική, για τρίτη χρονιά δηλαδή στην ομάδα, σας πεισμώνει περισσότερο το γεγονός ότι για διαφορετικούς λόγους και τα δύο προηγούμενα χρόνια ο ΑΟΚ βρέθηκε εκτός στόχου? Σίγουρα ναι, είναι διαφορετική χρονιά φέτος. Το πιστεύουμε παραπάνω. Έχουμε πιστεύω πιο καλό, πιο γεμάτο ρόστερ.
Στόχος είναι σίγουρα η άνοδος, γιατί πέρσι ο Ανουάρης και όσο να είναι, ξέραμε ποιος θα βγει. Εντάξει, υπήρχαν μεγάλες διαφορές. Το κακό είναι ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν κάνουμε καλή αρχή, όπως περιμέναμε. Ναι. Και τι να, θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε αυτό γεννούμε της Κυριακής. Πιστεύεις, πολλοί είπαν μετά τον αγώνα της Κυριακής ότι είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο ίσως κριθεί και στα ντέρμπι. Με την Καλαμαριά και τη Δόξα. Πιστεύεις και εσύ ότι θα κρίνουν πολλά αυτά τα παιχνίδια? Σίγουρα θα κρίνουν πολλά και στη ψυχολογία και στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Αλλά πέρα από τα ντέρμπι είναι και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Γιατί τα ντέρμπι είναι 4 με 6 μάτς. Ενώ το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω εγώ, βλέπεις ένα από τα τρία χρόνια και τα τρία χρόνια της ΓΑΜΑ Εθνικής που είσαι στον ΑΟΚ. Είναι τρία διαφορετικά πρωταθλήματα. Το πρώτο είχε την ιδιομορφία ουσιαστικά ότι δεν τα κατάφερε ο Άρης. Νομίζω ότι αυτό ήταν το ατού εκείνης της κατηγορίας. Η δεύτερη χρονιά είχε έναν Άρη ο οποίος ξεχώρισε από όλους ξεκάθαρα. Και φέτος έχουμε μία ιδιομορφία η οποία λέει ότι μόνο μία ομάδα υποβιβάζεται. Αυτό είναι κακό για τα δικά σου μάτια. Συζητήσαμε και με άλλους ομάδες. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ κακό γιατί δεν θα έχουν και κίνητρο οι άλλες ομάδες. Εφόσον φανεί ποια ομάδα θα πέσει, θα είναι πιο αδιάφορες. Αυτό ακούγοντας και πολλούς και συζητώντας, πιστεύεις ότι το Γενάρη θα δούμε ένα άλλο πρωτάθλημα? Δηλαδή, πολλές ομάδες μπορεί να ξεφορτώσουν αν μείνουν εντός το γουδάσιο. Σίγουρα, άμα καθώς ποιος θα πέσει, δεν θα έχουν τόσες απαιτήσεις και ομάδες, θα είναι διαφορετικό πρωτάθλημα. Θα χαλάσει, πιστεύω. Άρα, για σένα ο τίτλος σε ποιους βαθμούς θα κριθεί, σε ποιο επίπεδο? Στο να μην χάνεις παιχνίδια εύκολα, θεωρητικά, όπως αυτό τη Ξάντη και μέσα στην έδρα οπωσδήποτε. Και στα ντέρμπι είσαι καλός. Είναι διαφορετική νοοτροπία. Άλλο παιχνίδι το ντέρμπι, άλλο το παιχνίδι. Με τι απλώ τι κυριακέ όπω αυτό, α πούμε. Λοιπόν, και ένα σχόλιο θέλουμε για το παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή στον Μακεδονικό Φούφα. Ξέρουμε ότι θα περιμένουν πάλι μια ομάδα κλεισμένη καλά όπω ήταν ο Ορφέας Ξάνθης. Σε έναν όχι τόσο καλό αγωνιστικό χώρο όπω μαθαίνουμε. Το θετικό είναι ότι θα έχουμε τις επιστροφές Λίσκα και Μπρατσιάνη. Θα μας δώσουν περισσότερες επιλογές στην επίθεση. Θα μπούμε δυνατά από την αρχή. Θέλουμε να κερδίσουμε. Από όσο γνωρίζουμε, θα βρεθείτε από το Σάββατο στην. Ναι, έτσι μας έχουν πει. Θα υπάρχει ανιτέρηση για να γίνει η ομάδα πιο ξεκούραστη. Και έτσι είναι, γιατί είναι πολύ μεγάλο ταξίδι. Πιο έτοιμη. Σε φοβίζει καθόλου αυτό το παιχνίδι? Γιατί, όπως είπες, κυνηγάτε ένα σερί, πάτε σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο που πάντα δεν ευνοεί την τεχνική ομάδα, την ομάδα δηλαδή με την ποιότητα. Σε φοβίζει αυτό? Εντάξει, όταν είσαι μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΟΚ, δεν πρέπει να φοβάσαι άλλα παιχνίδια. Πας με μόνο σκοπό να κερδίσεις, να κάνεις μια καλή εμφάνιση και να πάρεις στους τρεις βαθμούς. Απλά πρέπει να είμαστε πολύ πιο σοβαροί από ό,τι ήμασταν την Κυριακή με την Ξάνθη και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Και ένα τελευταίο. Ένα συμπαίκτη σου με τον οποίο συζητούσα λέει ότι ο ΑΟΚ δρά καλύτερα όταν παίζει με το μαχαίρι στο λαιμό. Για αυτόν πλέον ο ΑΟΚ είναι με το μαχαίρι στο λαιμό, έχει δύο απώλειες, τέσσερις βαθμούς απώλεια. Αυτό το πιστεύω και εγώ, γιατί εντάξει, έχουμε παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα που φαίνονται στα δύσκολα και πιστεύω θα φανεί και την Κυριακή αυτό. Καθώς φτάνουμε και στο τέλος του πρώτου μισού της εκπομπής, εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Παύλο, για την παρουσία σου εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για την Κυριακή και σε εσένα και σε όλη την ομάδα και να επιστρέψει η ομάδα με το πρώτο διπλό της χρονιάς από την Κοζάνη. Το ελπίζω και εγώ να είναι η Κυριακή μια χαρούμενη για όλους μας. Έχουμε ακούσει ότι θα έρθουν και κόσμος από την Καβάλα. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και θέλουμε να σου πούμε ότι θα τα δώσουμε όλα, να είναι στο πλευρό μας. Και πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά φέτος, θα πάμε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και λοιπά αθλήματα της Καβάλας. The one.
κατά τις 2 το μεσημέρι, κατά τις 6 το απόγευμα, ίσως και πριν τις 10 το βραδάκι. Κάθε ώρα τσιπουράδικο Νέμεσης. Στο Νέμεσης ο χρόνος κυλά αργά και απολαυστικά. Τσιπουράδικο Νέμεσης, Εθνικής Αντιστάσεως 8, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο 251-251-251-0. Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 2:30. Τώρα που η παιδεία έγινε απρόσωπη και απρόσιτη, τώρα που δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, κάνε τη διαφορά. Κέντρο Ξενών Γλωσσών, Polyglot. Εκμάθηση αγγλικών, γερμανικών και ιταλικών από πτυχιούχους καθηγητές φιλολογίας. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας σε ολιγομελή τμήματα και με συνεχή τεστ αξιολόγησης των μαθητών. Επίκεντρό μας, ο άνθρωπος μαθητής. Κέντρο Ξενών Γλωσσών, Polyglot. Διεύθυνση σπουδών, Σοφία Σαρικλόγλου. Εγγραφές καθημερινά, 10 με 1 και 6 με 8. Αμίντα 26. Τηλέφωνα επικοινωνίας, 2510 228 447 και 6938 76 11 42. Από φέτος συνεργαζόμαστε με το Εκπαιδευτήριο Πληροφορικής Expertin και προσφέρουμε 30% έκπτωση στους μαθητές μας. Σημασία δεν έχει τι θα σπουδάσεις τελικά. Σημασία έχει να καταλάβεις ότι είσαι γεννημένος να πετύχεις. Απλά πίστεψέ το. Κρατικό αναγνωρισμένο πτυχίο σε 95 σύγχρονες ειδικότητες. Η ΕΚ Ξινή. Σύμβολο επαγγελματικής επιτυχίας. Η ekpavlaxini.edu.gr. Άμυλα. Ευγενής συναγωνισμός. Φιλοδοξία. Υγεία. Διάκριση. Διασκέδαση. Όταν οι λέξεις περιτεύουν, αθλητισμός. Όμιλος κλασικού αθλητισμού Καβάλας. Για μικρούς αθλητές πρώτης δημοτικού έως τις υψηλότερες βαθμίδες απαιτήσεων σε υποψήφιους στρατιωτικών σχολών και ακαδημιών διδάσκουμε αθλητισμό. Διαπρέπουμε στον πρωταθλητισμό, προάγουμε τις σωστές αξίες αλλά και τεχνικές. Όμιλος κλασικού αθλητισμού Καβάλας. Στάδιο Αμφί Καραγιάννη, Καβάλα. Ώρες καθημερινά 3.30 με 6 το απόγευμα. Έρχεται! Το Club Amnesia επιστρέφει για να βάλει φωτιά στις νύχτες μας. Σε λίγες μέρες στην Ελευθερούπολη. Είδη κομμωτηρίου, το πάθος μας. Λοντέσα. Είδη μακιγιάς, η ειδικότητά μας. Λοντέσα. Είδη μανικιούρ πεντικιούρ, η αιμονή μας. Λοντέσα. Λοντέσα. Η ιδανικότερη επιλογή για κάθε επαγγελματία σε ατελείωτη ποικιλία. Βαφές μαλλιών, προϊόντα περιποίησης και θεραπείας μαλλιών, εξοπλισμοί και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα. Σε εμάς θα βρείτε οτιδήποτε χρειαστείτε. Λοντέσα. Λοντέσα. Πώληση χοντρική για επαγγελματίες αλλά και λιανική για ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3, δεύτερο στενό μετά τη ΔΕΗ. Η Λοντέσα είναι ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί μέχρι 4.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 2510 247 500. Άμυλα. Ευγενής συναγωνισμός. Φιλοδοξία. Υγεία. Διάκριση. Διασκέδαση. Όταν οι λέξεις περιτεύουν, αθλητισμός. Όμιλος κλασικού αθλητισμού Καβάλας. Για μικρούς αθλητές πρώτης δημοτικού έως τις υψηλότερες βαθμίδες απαιτήσεων σε υποψήφιους στρατιωτικών σχολών και ακαδημιών διδάσκουμε αθλητισμό. Διαπρέπουμε στον πρωταθλητισμό, προάγουμε τις σωστές αξίες αλλά και τεχνικές. Όμιλος κλασικού αθλητισμού Καβάλας. Στάδιο Αμφί Καραγιάννη, Καβάλα. Ώρες καθημερινά 3.30 με 6 το απόγευμα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και τις πιο χαμηλές τιμές, χτυπήστε κέντρο. Κέντρο μπαταρίας Αφιανός Δημήτριος και Υιός. Βάζουμε την ποιότητα στο κέντρο με μπαταρίες παντός τύπου, αυτοκινήτων, φορτηγών, τρακτέρ, μοτοσυκλετών, σκαφών, λεωφορείων στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με δυνατότητα παράδοσης και στο χώρο σας. Κέντρο μπαταρίας Αφιανός Δημήτριος και Υιός. Πρώτο κατάστημα Άγιος Χριστόφορος Νικήσιανης. Δεύτερο κατάστημα Ζαλόγγου 29, Βύρονας Καβάλας. Τηλέφωνα 25920 61661, 6931 207 082 και 6998 96 35 23. Αυτή τη φορά τελειώνουμε μια και καλή. Τι εννοείς, να βάλω τα κλάματα? Πού πάει το μυαλό σου? Για την ταράτσα σου μιλάω. Α, δεν μπορώ. Πάλι τα ίδια. Μαστόρια, καταστασία, ένα σωρό έξοδα και χωρίς αποτέλεσμα. Τέλος σου λέω.
Θερμομόνωση και στεγάνωση ταράτσας με το σύστημα πολυουρεθάνης και πολυουρίας. Ξεμπερδεύεις σε μόνο μια μέρα και ξενιάζεις χειμώνα καλοκαίρι. Είναι ιδανική πρόταση για υπάρχουσες κατασκευές χάρη στο χαμηλό του βάρος. Έχει αντοχή σε πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. Μιλάμε για μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς έξοδα συντήρησης. Χρησιμοποιείται από το 1960 για στεγάνωση σε υπόγειους σταθμούς μετρό, σε πισίνες, δεξαμενές. Φαντάσου τι θα κάνεις στην ταράτσα μας. Και ποιος εγγυάται για όλα αυτά τα καλά? Η τεχνική εταιρεία Ktizin. Αποκλειστικά για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Υπεύθυνος μηχανικός, Τσεκμέζο Γλυσσοτήρης, διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενεργειακός επιθεωρητής. Ενημερωθείτε τώρα από την τεχνική εταιρεία Ktizin για τη θερμομόνωση και στεγάνωση ταράτσας με το σύστημα πολυουρεθάνης και πολυουρίας. Φιλικής εταιρείας 7, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-220-515. www.ktizin.gr. Εμπόριο Μαμαλούκας. Τζάκια. Επενδύσεις Μαμαλούκας. Τζάκια ανοιχτού τύπου. Ενεργειακά. Αερόθερμα. Παραδοσιακά. Μοντέρνα. Τζάκια Παλατζέτη. Προτάσεις και σχέδια που δίνουν χαρακτήρα στο χώρο σας. Με τεράστια συλλογή από σόπες, σόπες ξύλου, μαντεμένες, σόπες πέλετς, σόπες πετρελαίου, μπουριά, αξεσουάρ σοπών και τζακιών. Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια και σας προσφέρουμε με την αγορά ενός τζακιού με επένδυση 1 τόνο ξύλα για να ζεστάνουμε πρώτη το σπίτι σας. Τηλέφωνο 2510-2424-84. Στην Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Yourself, your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. Επιστρέψαμε λοιπόν με το δεύτερο μέρος. Είχαμε τον Παύλο του Σταματόπουλο στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Επιστρέψαμε την κομματάρα των το Warriors, των Imagine Dragons. Το οποίο μ' αρέσει που είσαι αντικειμενικός με την κομματάρα. Φίλοι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Η πλάκα είναι ότι είχε δημιουργηθεί για το παγκόσμιο πρωτάθλημα League of Legends το συγκεκριμένο τραγούδι από τους Imagine Dragons. Παρ' όλα αυτά δεν πάβει να είναι φοβερό τραγούδι. Για να ολοκληρώσουμε το ποδόσφαιρο το οποίο αρχίσαμε με τον Παύλο του Σταματόπουλο, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το παιχνίδι της Κυριακής. Εσύ σαν Βαγγέλης. Ναι, και θα σου πω και εγώ έτσι. Ήταν ένα παιχνίδι που φαινόταν ότι όποιος σκοράρει θα πάρει και τον αγώνα. Ήταν μια ομάδα η οποία ήταν κλεισμένη στο μισό γήπεδο.
εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο διαιτητής φύριζε την κάθε φάση και έκοβε το ρυθμό του αγώνα. Το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Ήταν αρκετά σκληρή ομάδα. Ο ΑΟΚ δεν έδειξε το ίδιο σκληρός, το ίδιο μαχητικός. Δεν ξέρω, ήταν μια μέτρια εμφάνιση από την ομάδα. Δεν τροφοδοτήθηκε σωστά ο Παβίσεβιτς, όπως είπαμε και πριν, για το μόνο λόγο το ότι ήταν πολύ καλά κλεισμένος από την άμυνα της, του Ορφέα. Αυτό είναι αναμενόμενο σε κάθε παιχνίδι. Ναι. Από ένα σημείο και μετά αναγκαζόταν να βγαίνει στο αριστερό φτερό όταν τραυματίστηκε, υποτροπίασε ο Ζλατκόφσκι, όπως μας είπε και ο Παύλος πριν. Αναγκάστηκε να βγαίνει ο Παβίσεβιτς στο αριστερό φτερό για να ζητάει την μπάλα. Και αυτό ήταν ανασταλτικός παράγοντας όσον αφορά την ανάπτυξη της ομάδας, καθώς μέσα στην περιοχή δεν υπήρχε άνθρωπος για να καταλήξουν οι μπαλιές των παικτών. Γεγονός. Για μένα ο καλύτερος παίκτης της ομάδας προχθές ήταν ο Σάββας Κυριακίδης. Έδειξε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο και πιστεύω ότι στο ανακάτεμα αυτό της τράπουλας, εάν είχε γίνει μια αλλαγή, να μπει κάποιος αριστερός μπακ, ας πούμε ο Φραγκούλης, να μπει στη θέση του αριστερού μπακ και να ανέβει πιο ψηλά ο Κυριακίδης, πιστεύω θα βοηθούσε ακόμη περισσότερο. Εγώ σε αυτό που λες θα συμφωνήσω ότι ο Κυριακίδης ήταν στους καλύτερους του γηπέδου, αλλά δεν θα αφήσω απ' έξω και τον Παντάνη, ο οποίος ήταν και αυτός από την πλευρά του πάρα πολύ καλός. Ήταν γενικά οι έξτρα παίκτες που έρχονταν και δημιουργούσαν τα ρήγματα. Αυτό. Και πήραν και φάουλ στην άκρη της περιοχής και πίεσαν και κατέβασαν μπάλα. Γενικότερα νομίζω ότι. Γενικότερα δεν μπορώ να πω ότι ήταν κακή η εμφάνιση. Μέχρι δηλαδή τα 3/4 του γηπέδου η ομάδα ρόλαρε σωστά. Στο τέλος ήταν το ζόρι. Εγώ θα σταθώ και σε μια άλλη φάση. Στη φάση του offside του Ζλατκόφσκι, ο οποίος από ευνοϊκή θέση, παρότι υποδείχθηκε offside, έστειλε την μπάλα πολύ out και αυτό δείχνει ότι δεν έχει και ψυχολογία. Ναι. Τον έχουν πάρει από κάτω οι κακές εμφανίσεις, ίσως και ο τραυματισμός του και δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι ψυχολογικό το θέμα. Σίγουρα ο ΑΟΚ περιμένει περισσότερα από αυτόν και εμείς να το ευχηθούμε να βρει τα πατήματά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι νομίζω ότι αυτό την Κυριακή κιόλας θα αλλάξει τελείως. Αναγκάζεται ο Παβίσεβιτς να βγει στα άκρα για να μαζέψει μπάλα, ναι. Το οποίο δεν είναι η δουλειά του. Απλά πρέπει να κουμπίσει την μπάλα, οπότε βγαίνει να μαζέψει. Νομίζω ότι με την επιστροφή Μπρατσιάνη Λίτσκα αυτά θα λυθούν. Πιστεύω ότι είναι καλυμμένη θέση σε εκείνη την πτέρυγα πλέον. Ναι. Με την επιστροφή κυρίως του Μπρατσιάνη, ο οποίος έχει παίξει αριστερό φτερό, πιστεύω ότι θα υπάρχει ο Μπρατσιάνη εκεί πέρα και θα είναι μια έξτρα βοήθεια. Και νομίζω ότι η απουσία του Μελισσόπουλου στα τελευταία παιχνίδια είναι καταλυτική. Νομίζω ότι ο Μελισσόπουλος θα ήταν ο παίκτη βασικά που θα κάνει την παραπάνω τρίπλα, την παραπάνω κίνηση, θα διάσει τον ένα παίκτη παραπάνω και θα δώσει το πλεονέκτημα. Βλέπει γήπεδο. Αν δούμε ας πούμε στο πρώτο παιχνίδι το goal του Μπλιού, είναι το 50, για να μην πω παραπάνω, 100% είναι το πώς βλέπει γήπεδο ο Μελισσόπουλος, γιατί έκανε μια 50 μπαλιά πίσω από τη σέντρα και βρήκε τον Μπλιού μόνο του στη δεξιά πλευρά. Ναι. Πάντως το ότι η Φαρέτρα είχε περιορισμένα βέλη την Κυριακή για τον Ταουσιάν είναι δεδομένο. Είδαμε ότι, και το είπαμε κιόλας, την τρίτη αλλαγή του ήταν ο Σταματόπουλος, που σημαίνει ότι έφτασε το παιχνίδι μέχρι το 70-0 και η λύση του ήταν απλά να αλλάξει θέση τον Παντάνη για να τον βάλει λίγο πιο μπροστά. Αυτό πάντως είναι απορίας άξιον. Δηλαδή φέτος η ομάδα έβγαλε μια προετοιμασία η οποία ήταν χωρίς τραυματισμούς και είδαμε ότι από την πρώτη αγωνιστική, με το που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, υπάρχουν τέτοιου είδους ατυχίες. Ναι. Μακάρι να τελειώσουν εδώ και να συνεχίσει η ομάδα. Συνηθισμένα τα έχουμε αυτά χρόνια, εγώ λέω. Ναι. Λοιπόν, να πούμε αναλυτικά την τρίτη αγωνιστική, την οποία πέρασε την περασμένη Κυριακή. Για την ΓΑΜΑ Εθνική, ΑΟΚ Καβάλα Ορφέας Πούμα Ξάνθης 0-0, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 0-3, το σκορ στο ημίχρονο είναι 0-0. Δόξα Δράμας Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Λαγκαδά 3-0, ΑΕΠ Οντιόν Βατόλα Κουάλμο Πόσα Αριδέας 0-1, ΑΟΚ Αρδίας Μακεδονικός Φούφας 0-0, Απόλλων Παραλιμνίου Δόξα Προσκυνητών 4-0 και Ορδαϊκός Καμπανιακός 3-0, ρεπό είχε μάλλον η Νάουσα.
Η βαθμολογία έχει πρώτον Απόλλωνα Καλαμαριάς με 9 βαθμούς 11-2 τέρματα. Ακολουθεί η Δόξα Δράμας με 7 βαθμούς 6-1 τέρματα. Τρίτος ο Νέστος Χρυσούπολης με 6 βαθμούς 3-4 τέρματα. Τέταρτος ο ΑΟ Καβάλα με 5 βαθμούς 5-2 τέρματα. Πέμπτος ο Ορφέα Πουμαξάνθης με 5 βαθμούς 3-2 τέρματα. Έκτος ο Ορδαϊκός με 4 βαθμούς 6-4 τέρματα. Έβδομος ο Αλμοπός Αριδέας με 4 βαθμούς 3-2 τέρματα και αγώνα λιγότερο. Ο 8ος η Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Λαγκαδά με 4 βαθμούς 2-4 τέρματα. Ένατος ο ΑΟ Καρδίας με 3 βαθμούς 2-2 τέρματα. Δέκατος ο Καμπανιακός με 3 βαθμούς 2-6 τέρματα. Ενδέκατος ο Απόλλων Παραλιμνίου με 3 βαθμούς 4-2 τέρματα. 12η θέση για το Μακεδονικό Φούφας με 1 βαθμό 3-5 τέρματα. 13η θέση για την Άουσα με 1 βαθμό 2-6 τέρματα και αγώνα λιγότερο. 14η θέση για τη Δόξα Προσκυνητών με 1 βαθμό 2-9 τέρματα. Και τελευταία θέση και η μοναδική που στέλνει στις τοπικές κατηγορίες ομάδα είναι η Αθλητική Ένωση Ποντίων Βατόλακου με 0 βαθμούς 2-5 τέρματα και αγώνα λιγότερο. Την Κυριακή στις 4 τέταρτη αγωνιστική τα εξής παιχνίδια: Μακεδονικός Φούφας ΑΟ Καβάλα, Ορφέας Πουμαξάνθης Δόξα Δράμας, Απόλλων Καλαμαριάς Καμπανιακός, Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Λαγκαδά Απόλλων Παραλιμνίου, Αθλητική Ένωση Ποντίων Βατόλακου ΑΟ Καρδίας, Αλμοπός Αριδέας ΦΑΣ Νάουσα, Δόξα Προσκυνητών Εορδαϊκός και ρεπό έχει ο Νέστος Χρυσούπολης. Ο οποίος Νέστος παίζει με τον Πανσεραϊκό. Με τον Πανσεραϊκό φιλικό. Ναι. Φιλικό. Από το συγκεκριμένο παιχνίδι του Νέστο Χρυσούπολης, το μόνο που μπορώ να κρατήσω είναι η πολύ σωστές και σωστά τοποθετημένες δηλώσεις του Δημήτρη Μαγκαφίνη ότι το Γενάρη θα δούμε άλλο πρωτάθλημα. Διότι από την θέση 4 και το είπα και εγώ μέχρι την θέση 12-13 σίγουρα θα έχουν σωθεί οι ομάδες. Που σημαίνει ότι όταν έρθει ο Γενάρης θα διώξουν τους πάντες για να ελαφρυνθούν οικονομικά οι ομάδες και θα καλύψουν πιτσιρικαρία. Και θα το δεις. Ναι. Θα το δεις. Ποια ομάδα είναι η τελευταία, είπες? Η 15η είναι η Αθλητική Ένωση Ποντίων Βατόλακου. Αυτό νομίζω ότι είναι και το πρώτο φαβορί. Ναι, είναι το πρώτο φαβορί. Είναι η ομάδα που είναι στην άκρη του ομίλου. Είναι έχει τα πιο μακρινά ταξίδια. Δηλαδή, πάντα αυτές οι ομάδες θεωρούνται και το πρώτο φαβορί ναι. Σε τέτοιες κατηγορίες και σε τέτοιες καταστάσεις. Ματώνουν τέτοιες αεραστεχνικές ομάδες να πάνε μέχρι την Κομοντινή, ας πούμε, είναι έγκλημα. Κοίταξε, είναι όπως το είπε ο Παύλος. Αν πας αυθημερών. Πας για να χάσεις. Το να πας με διανεκτέρευση για τέτοιες ομάδες οι οποίες προέρχονται από το τοπικό πρωτάθλημα είναι δολοφονικό. Ναι, μόνο αν πάνε κάποιες με την τσέπη τους να μείνουν κάπου. Ναι. Ή έχουν γνωστούς. Εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Εντάξει, το λέμε στυλ χαβαλέ, αλλά αυτές οι ομάδες είναι δύσκολο που κατεβαίνουν κιόλας να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα έτσι όπως είναι διαμορφωμένο. Του χρόνου πιστεύω με τους νέους ομίλους οι οποίοι θα είναι και περισσότεροι και πιο μαζεμένοι σαν περιφέρειες, δηλαδή θα είναι πιο μικρά τα ταξίδια. Εκεί το πρωτάθλημα όμως γίνεται Δέλτα Εθνικής φίλε, με 8 ομίλους. Θα παίζει αλλά η Κουτσιμαρία. Ναι, τέτοιες ομάδες ευνοεί. Εντάξει, μεγάλα ταξίδια. Ναι, τα μεγάλα ταξίδια ευνοούν, οι μεγάλοι όμιλοι ευνοούν τις μεγαλύτερες ομάδες. Επίσης απαγορεύεται γνωστό. Και το λέω για να κλείσουμε το ποδόσφαιρο να είναι 8 όμιλοι γάμα εθνική και η Β' ήταν ένας. Ναι. Απαγορεύεται ρε παιδιά, απαγορεύεται. Δηλαδή από τη στιγμή που το κάνεις για να δώσεις οικονομικές ανάσεις στις ομάδες, κάνε και την Β' εθνική δύο ομίλους. Το λέγαμε και πέρσι ότι είναι δολοφονικό, είναι υπερβολικό, είναι τα πάντα. Δηλαδή μια ομάδα όπως ο Αιωλικός να πηγαίνει να παίξει την Καλαμάτα. Ναι. Ένα παιχνίδι. Παιδιά, δηλαδή να ανεβεί ο Πανθραγικός. Πρέπει να έχει χορηγό την Αιτζία, ας πούμε. Ο Πανθραγικός να πάει να παίξει την Κρήτη δύο φορές. Ναι. Αυτά τα πράγματα είναι εγκλήματα. Πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλουν κάτω στην Ομοσπονδία για να πούνε ότι από τη στιγμή που κάνουμε 8 ομίλους για οικονομική ανάσα την Γάμα Εθνική. Όπου η Γάμα Εθνική του χρόνου έχει playoff, για όσους δεν το ξέρουν. Οι 8 πρωταθλητές παίζουν μεταξύ τους για 4 θέσεις. Ναι. Φαντάζομαι 4 και 4 σε έναν όμιλο, όπως ήταν μάλλον μέχρι πέρσι τα περιφερειακά. Έτσι λογικά θα είναι. Ναι. Και θα ανεβαίνουν οι δύο από κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι από του χρόνου ή από φέτος θα ισχύει αυτό ότι ο κυπελούχος ερασιτεχνών θα παίρνει άνοδο κατευθείαν. Νομίζω ότι είναι από του χρόνου. Εθνική. Νομίζω ότι είναι του χρόνου. Mm. Μπορεί και φέτος, δεν ξέρω. Δεν το θυμάμαι. Πάντως ισχύει αυτό που λες ότι ο κυπελούχος ερασιτεχνών παίρνει άνοδο στην Γάμα Εθνική ανεξαρτήτως τη θέση που θα τερματίσει. Και αυτό είναι ευκαιρία για τοπικές ενώσεις να στέλνουν δύο ομάδες κάθε χρόνο για να πάρουν και μία. Ομάδα παραπάνω στα εθνικά πρωταθλήματα. Λοιπόν, να κλείσουμε με το ποδόσφαιρο της ΓΑΜΑ Εθνικής και να ολοκληρώσουμε το ποδόσφαιρο να πούμε επιγραμματικά. Έχουμε τσουλού σήμερα. Να πούμε επιγραμματικά το τοπικό για να ολοκληρώσουμε με αυτά. Λοιπόν, είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Να πούμε τα αποτελέσματα. Το παράδοξο είναι ότι από τα 7 παιχνίδια τα 5 έληξαν 2-1.
Δεύτερη αγωνιστική λοιπόν. Πες το σκορ και μετά πες τα αποτελέσματα. Απόλλων Χρυσοχωρίου Ναζιαντζός 1-2. Μέγας Αλέξης Αντιφιλίππων ΑΕΚ Βάλλας 2-1. Βυζάντιο Κοκκινοχώματος Αετός Ορφανού 0-3. Δόξα Θεολόγου Ορφέας Ελευθερούπολης 4-0. Ηρακλής Καβάλας Κεραυνός Πέρνης 2-1. Βρασίδες Νέας Περάμου Εθνικός Νέας Καριάς 2-1. Και Κεραυνός Κρινίδων Άρη Ζυγού 1-2. Η τρίτη αγωνιστική είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο έχουμε τα εξής παιχνίδια. Ναζιαντζός Κεραυνός Κρινίδων, Αετός Ορφανού Απόλλων Χρυσοχωρίου, Κεραυνός Πέρνης Βυζάντιο Κοκκινοχώματος και Άρης Ζυγού ΑΕΚ Καβάλας. Ενώ την Κυριακή έχουμε Εθνικός Νέας Καριάς Δόξα Θεολόγου, Ηρακλής Καβάλας Βρασίδας Νέας Περάμου και Ορφέας Ελευθερούπολης Μέγας Αλέξανδρος Αντιφιλίππων. Όλα τα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για τις 5 και 4, αλλά φαντάζομαι ότι για την Δόξα, η οποία έχει και ταξίδι με καράβι, νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες αλλαγές στις ώρες για να μπορέσουν οι ομάδες να ταξιδεύουν με άνεση. Η βαθμολογία έχει πρώτη τη Δόξα Θεολόγου με 6 βαθμούς 5-0 τέρματα, ακολουθεί ο Αετός Ορφανού με 6 βαθμούς 5-1 τέρματα και τρίτος ο Μέγας Αλέξανδρος Αντιφιλίππων με 6 βαθμούς 4-1 τέρματα, ενώ κάτω από τη ζώνη είναι στην 12η θέση η ΑΕΚ Καβάλας με 0 βαθμούς 1-3 τέρματα, 13η θέση το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος με 0 βαθμούς 0-4 τέρματα και τελευταία θέση για τον Κεραυνό Κρινίδων με 0 βαθμούς 1-6 τέρματα. Αυτά για το τοπικό ποδόσφαιρο. Πλήρης ενημέρωση. Ναι, όσο μπορούμε για την πρώτη κατηγορία πάντα, η οποία ο πρωταθλητής της φέτος, χωρίς περιφερειακά play-off και λοιπές ιστορίες που είχαμε τόσα χρόνια, θα βρίσκεται του χρόνου στην τρίτη εθνική κατηγορία και οι ομάδες της Καβάλας στις εθνικές κατηγορίες θα είναι σίγουρα τρεις. Ας ελπίσουμε ότι ο ΑΟΚ θα είναι στην Football League και θα έχει δύο συνταξιδιώτες στις εθνικές κατηγορίες στην Football League 2. Λοιπόν, επιστρέψαμε και στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η Έφη Γερακίνη. Έφη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχεις βρεθεί σε αυτό το στούντιο αρκετές φορές πέρσι. Σήμερα είσαι τηλεφωνικός. Και κάποια στιγμή θα χαρούμε να σε έχουμε και ξανά και πάλι. Αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στην Καλαμίτσα να κάνω προπόνηση ένα τμήμα ακαδημιών. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς θέλουμε να μιλήσουμε. Είσαι ο άνθρωπός μας για να μας πει για τα τμήματα ακαδημιών του ΑΟ Καβάλα στο βόλεϊ. Ναι, αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε από τη 1 Σεπτεμβρίου με τμήματα δημοτικού που γίνονται χωριστά στην Καλαμίτσα, με ένα τμήμα γυμνασίου που γίνεται, είναι ένα διαφορετικό τμήμα, με ένα επίλογο τμήμα από παλιότερα παιδιά που και εκείνα είναι 5ης και 6ης δημοτικού και έχουμε και τις ομάδες των Βαρκορεσίων, από εκεί και πέρα ακολουθούν τα αγωνιστικά τμήματα. Απλά ξεκίνησε μια καινούργια προσπάθεια σε έναν άλλο χώρο μακριά από τους συνηθισμένους. Λειτουργεί και το τμήμα του Αιγιάννη, θέλω να πω, με μικρά και μεγάλα παιδιά. Και ένα καινούργιο τμήμα που δημιουργήθηκε είναι στο Ζουμπουλάκιο, το γυμνάσιο, στο Κλειστό Γυμναστήριο του Ζουμπουλακίου Γυμναστήριου, του τέταρτου, που ξεκίνησε τη Δευτέρα. Και για όσους ενδιαφέρονται θέλουν να το ακούσουν, γιατί αυτή είναι μια άλλη περιοχή της Καβάλας. Που μέχρι τώρα εκεί δεν κάναμε προπονήσεις, αναγκαζόταν να διανύουν μεγάλη απόσταση οι γονείς που θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους. Στο Ζουμπουλάκιο λοιπόν προς το παρόν οι προπονήσεις είναι Δευτέρα στις 3 και 20 με 4.30 και την Παρασκευή στις 3 με 4 και 4.
Με την ευκαιρία τώρα που μου δίνεις όμως, θα ήθελα να πω ότι για πρώτη φορά σκεφτόμαστε, είναι σχεδόν έτοιμο δηλαδή, να λειτουργήσει ένα τμήμα ενηλίκων γυναικών που θέλουν να ασχοληθούν με το βόλεϊ, να μάθουν τα απαραίτητα, να παίξουν, να γυμναστούν παίζοντας βόλεϊ. Μάλιστα, κυρίως δηλαδή. Γι' αυτό θα έχω νεότερα από εβδομάδα. Μάλιστα. Για να σας ενημερώσω. Ναι. Οπότε μιλάμε για ένα ψυχαγωγικό τμήμα ενηλίκων. Στην ουσία θα γυμναστούν παίζοντας βόλεϊ. Μας έχει ζητηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Δεν καταφέραμε να το κάνουμε. Φέτος προσπαθήσαμε να βρούμε γήπεδο ώστε δύο φορές την εβδομάδα όποιες γυναίκες ενδιαφέρονται να μπορέσουν να ασχοληθούν με ένα άθλημα που αγαπούν και δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι τώρα. Μάλιστα. Για τα αγωνιστικά τμήματα, υπάρχει δράση φιλικών αναμετρήσεων, αν δεν κάνω λάθος, το Σαββατοκύριακο. Ναι, οι τέσσερις από τις πέντε ομάδες, γιατί έχουμε πέντε αγωνιστικά τμήματα αυτή τη στιγμή, γιατί στην ουσία είναι έξι, αν υπολογίσουμε και το τμήμα νεανίδων. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στη Δράμα το Σάββατο, στις 3.30 ώρα αγωνίζονται οι Παγκορασίδες Β με τον Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας, στο γήπεδο Κραχτίδη. Στις 5.30 ώρα οι Παγκορασίδες Α πάλι με τον Γυμναστικό Σύλλογο. Στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου, στην Καλαμίτσα θα δώσουν φιλικό αγώνα οι κορασίδες μας με τη Γαία Δράμας. Μάλιστα. Και το τμήμα γυναικών θα ταξιδέψει στην Αλεξανδρούπολη να παίξει με την τοπική Νίκη, ομάδα Α2, όπως είδαμε και το περασμένο Σάββατο, την Κυριακή στη 1. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι είναι full το πρόγραμμα. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, οι επίσημες αγωνιστικές? Τέλος Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, Εύφη, εμείς να σε ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Και όπως σου είπα, όπως δώσαμε ραντεβού πέρσι εδώ, έχουμε πάντα ανοιχτή την πόρτα και φέτος, έτσι. Έτσι, θα χαρώ πολύ να βρεθώ κοντά σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Δεν θα περιμένω. Είχαμε την ενημέρωση από βόλεϊ. Πάμε όμως στο άλλο αθλήμα που παίζεται σε παρχέ και είναι το μπάσκετ, εκεί όπου η Καβάλα ετοιμάζεται, έχει μπει στην τελική ευθεία. Κάτσε, πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι αύριο το απόγευμα είναι η τελευταία μέρα όσοι θέλουν να δηλώσουν για τα διαρκείας της Ένωσης, της Καβάλας BC. Επιμένεις να τη λες Ένωση, βλέπω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν με... Περιμένουμε ανυπομονησία να κάνουμε αυτό το λάθος. Ναι, τέλος πάντων. Μπορούν όσοι θέλουν να έρθουν στα γραφεία της Λέσχης αύριο από τις 7 μέχρι τις 9.30. Θα είναι και ο Δημήτρης ο Λεωταράκης, ο οποίος ασχολείται με τη δήλωση το διαρκείας. Ο οποίος γυρίζει τον Λέσχη τον Τενκάτε παντού. Με ένα φάκελο. Ναι, με ένα φάκελο παντού. Και στο ποδόσφαιρο έτσι ήρθε προχθές. Ή να επικοινωνήσουν μαζί του στο 694-487-8732. Ξαναπέστο 694-487-8732. Μάλιστα. Όποιος θέλει να δηλώσει να δηλώσει για διαρκεία της Καβάλας BC για φέτος, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Δημήτρη, είτε να πάρει και πληροφορίες αν είναι παλαιός κατόχος διαρκείας ή μέλος στη Λέσχη. Υπάρχει και έκπτωση 10% αν δεν κάνω λάθος για τους κατόχους. Φυσικά η σελίδα μας πάντα, η Βάλα στην Κερκίδα, δέχεται μηνύματα ενδιαφέροντος, όπως και η ομάδα της Λέσχης αν δεν κάνω λάθος στο Facebook. Οποιοδήποτε δηλαδή μπορεί να δηλώσει ενδιαφέρον εκεί και από εκεί πέρα να μεταφερθεί στο σωστό άνθρωπο διαδικτυακά για να γίνει το κλείσιμο της, του εισιτηρίου, του deal, να γίνει το deal διαδικτυακά. Πάμε όμως στα αγωνιστικά. Ότι... Ναι, περίμενε να θέλεις πούμε ότι μέχρι την Παρασκευή είναι η καταληκτική ημερομηνία για να γίνει η ανανέωση των παλαιών κατόχων. Ναι, οπότε αλλιώς μετά... να τα μπαίνει καινούριο. Ναι. Ότι είναι καινούριο από την αρχή, ρε παιδί.
Πάμε στα αγωνιστικά. Πάμε στα αγωνιστικά. Σήμερα η ομάδα έχει φιλικό στις 7 με τους μαχητές Δόξας Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Ένα... Και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουμε καλεσμένο το μπάσκετ. Το λέει. Δεν τα λέμε αυτά παρά. Κρυφά. Δεν τα λέμε παρά έξω. Ναι. Να μιλήσουμε κανονικά τώρα λοιπόν. Είχαμε σκοπό σήμερα να έχουμε κάποιο καλεσμένο από το μπάσκετ για να μην είναι παραπονεμένοι και οι. Καταλαβαίνετε, δεν νομίζω ότι είναι. Ναι, πόσο εντάξει. Μάλλον ακόμα και στα τοπικά νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Τέσσερις εκπομπές, τέσσερις καλεσμένοι από το ποδόσφαιρο. Φίλε, αρχή το μπάσκετ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς είμαστε εδώ τις αρχές Σεπτέμβρη. Αρχές Σεπτέμβρη δεν είχαμε κάνει προπόνηση στο μπάσκετ. Σήμερα στο φιλικό θα είναι και η πρώτη του Μανούσου, ο οποίος είναι το νέο μεταγραφικό αποκτήμα της ομάδας, ο οποίος πέρσι έπαιζε στη Δόξα Λευκάδας. Είναι σέντερ. Και πιστεύω ότι είναι ένας από τους έμπειρους παίκτες στους οποίους θα στηριχτεί η ομάδα φέτος στην προσπάθεια της στην Α2. Το πρόγραμμα λέει για την Δευτέρα πρώτη αγωνιστική. Ναι. Κάποιοι διαφωνούν. Το αμφισβήτησαν. Ναι, μου το αμφισβήτησαν. Το πρόγραμμα μέχρι χθες έλεγε ότι η πρώτη αγωνιστική είναι την Δευτέρα. Στον Αστάκο. Στον Αστάκο. Όλοι αυτό ξέρουμε. Όλοι αυτό ξέρουν. Υπήρχε αμφισβήτηση ότι η πρώτη αγωνιστική μεταφέρεται το επόμενο Σάββατο στις 8. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Πάντως το πρόγραμμα κανονικά. Υπάρχει κύπελλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Και αν υπάρχει, παίζουν ομάδες της Α2. Αυτό που έχουμε είναι το εξής. Είναι ότι την Δευτέρα έχει το πρόγραμμα, την πρώτη αγωνιστική που είναι Έολος Αστακού Καβάλα, Μαχητές Δόξας Πεύκων Φάρος Κερατσινίου, ΑΕΛ Άριστας Αμίντας, Ηρακλής Χολαργός, Ηράκλειο Αρκαδικός, Παγκράτη Γυμναστικός Σύλλογος Λάρισας, Ψυχικό Δούκας και Πανιώνιος Εθνικός Πειραιός. Χθες ήρθε μια ενημέρωση ότι ίσως μεταφέρθηκε για το Σάββατο 8 Οκτωβρίου η πρώτη αγωνιστική. Νομίζω ότι μέσα στην επόμενη μέρα θα καθαρίσει αυτό το θέμα. Θα το δούμε. Λοιπόν, έδειξε θετικά στοιχεία η ομάδα μπάσκετ, αυτό το έχουμε δει. Ας ελπίσουμε εδώ και με την προσθήκη. Έχουμε ένα θέμα με τον Ετινόσα, που είναι ανέκδοτο, ο οποίος θεωρείται ξένος και ίσως να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής. Στη Β' Εθνική όταν έπεσε βέβαια θεωρείται ότι είναι Έλληνας. Δεν ξέρω. Ανεβαίνοντας στις κατηγορίες μπορεί να θεωρηθεί ότι θέλει. Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτά. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαστε, αγαπητέ. Κύριε Νάκη, είμαστε στην Ελλάδα. Εδώ το Ρέθυμνο. Το Ηράκλειο και ο Πανιώνιος θα παίζανε Α1 από τη Β' Εθνική. Πρωταθλητές Β' Εθνικής, ρε φίλε. Ναι. Γιατί δεν είναι τίτλος. Έλατε. Αυτά κοροϊδεύαμε εμείς τον Ιούνιο που γίνανε στη Βουλγαρία με Τζέσκα Σόφιας και παραλίγο να το δούμε στο πεντακάθαρο ελληνικό μπάσκετ. Γιατί για κάποιο λόγο είναι πεντακάθαρο το ελληνικό μπάσκετ. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά νομίζω δεν τα καλύψαμε όλα μέσα σε μία ώρα. Πάντα ό,τι μπορούμε. Γιατί είναι και περιορισμένος ο χρόνος. Να ευχαριστήσουμε για. Ό,τι δεν μπορούμε ανεβαίνει στη σελίδα. Πάντα. Η σελίδα, ξαναλέμε, η μπάλα στην κερκίδα έχει συνεχή ενημέρωση με τα αθλητικά δρόμενα τη πόλη. Champions League δεν είπαμε, φίλε. Champions League, σωστά. Έχει Champions League σήμερα και αύριο έχουμε τους τρεις Έλληνες εκπροσώπους στα γήπεδα της Ευρώπης. Εγώ είμαι Κύπριος αύριο. Αύριο είσαι Κύπριος, οπότε θυμάσαι την Κύπριος. Τέλος πάντων. Δεν θα μιλήσω. Ξέρεις πολύ καλά, κύριε, ότι είμαστε Κύπροι. Μάλιστα. Υπάρχουν άνθρωποι και έξω που κάθε δύο εβδομάδες στην άλλη ομάδα. Τι. Υπάρχουν άνθρωποι και έξω που κάθε δύο εβδομάδες στην άλλη ομάδα. Να, ο Νίκος είναι ένας από αυτούς. Λοιπόν, ναι, ευχαριστήσουμε. Θες να πούμε το πρόγραμμα του Champions League. Να ξεκινήσουμε με αυτό, να το πούμε. Λοιπόν, δώσε μου πάρα πολύ λίγο χρόνο να αναφέρουμε ότι εχθές έκανε αυτό το οποίο πίστευα ότι θα γίνει. Και αυτό που έχασα ήταν ότι δεν κέρδισε η Μπορούσια την Ρεάλ. Το πιστεύω πάρα πολύ ότι θα κερδίσει η Μπορούσια. Δεν φαίνονταν πάντως σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Όχι, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Εγώ το είπα αυτό. Έτσι. Ναι. Αλλά και η Λέστερ και έκανε το 2-2. Δεν ξέναν όμιλο γύρω παλίκ πάντα. Η Λέστερ. Φίλε, έχει έναν πολύ καλό παίκτη η Λέστερ στο κέντρο, ο οποίος είναι για πρωτοσέλιδο. Το Drinkwater. Α, ο Drinkwater, ναι. Ο οποίος όταν πίνει νερό είναι Inception. Λοιπόν, το σημερινό πρόγραμμα Champions League έχει τα εξής παιχνίδια: Ατλέτικο Μαδρίτης Bayern Μονάχου, Gladbach Barcelona, Ludogorets Paris Saint-Germain, Besiktas Dynamo Kievou, Napoli Benfica, Ροστόφ PSV Eindhoven, Celtic Manchester City και Arsenal Βασιλεία. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα του Champions League. Αύριο οι ελληνικές ομάδες δοκιμάζεται, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ομάδα του Βαγγέλη. Την ομάδα του Βαγγέλη. Που, εντάξει, εδώ τον παραδέχουμε γιατί δεν έγινε σήμερα από έλο, οπότε αυτό δεν μπορεί να το κλέψει κανένας, ας πούμε. Αλλά στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν τον πρόλαβε ο Σταύρος. Πάρα πολύ στεναχωριέμαι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Σλόβαν Λίμπερετς εκτός έδρας στις 8 και την ίδια ώρα. Θα γίνει αυτό το παιχνίδι.
Μέχρι στιγμής 12 παίκτες της Slovan Liberec έχουν προσβληθεί από ίωση και είναι σε καραντίνα όπως ναι, μάθαμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει ακυρωθεί επίσημα. Ναι. Μπορεί και τελευταία στιγμή να είναι ο Πάκος στη σέντρα και να παίζει. Καλά, μπορεί και 0-3 ανεφαγόνος. Δεν νομίζω. Από τη στιγμή αν έχει γίνει έτοιμα από τη Liberec, δεν νομίζω. Εκτός και αν παίξει με 17χρονα από τη δεύτερη ομάδα. Πέροχα. Και καθόλου δεν υποτιμά το άθλημα ένα τέτοιο παιχνίδι. Και στις 8 ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός ζυγμάζεται στην Ισπανία απέναντι στην Θέλτα. Που νομίζω ότι με μια εμφάνιση αντίστοιχη με αυτή τη Λεωφόρου που δεν θα έχει κύριους παίκτες μαζί του, αλλά τέλος πάντων δεν έχει να αποβληθεί καμία Θέλτα, εγώ πιστεύω. Για μένα ο Παναθηναϊκός φέτος είναι η πιο στρωμένη ομάδα από όλους. Δεν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός ποτέ στην Ισπανία. Στατιστικό. Ποτέ ναι. Δεν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία, οπότε είναι δύσκολο. Μ' αρέσει όταν υπάρχει διαδραστικότητα για την εκπομπή. Έχει φύγει ήδη ο ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι θα γίνει κανονικά. Με τα 17χρονα η Liberec. Άρα τρεις βαθμοί ο ΠΑΟΚ. Για όσοι δεν καταλάβατε, ρίξτε το σπίτι σας αύριο πάνω στον ΠΑΟΚ. Και θα έχετε ένα μισή σπίτι. Σιγά, μην το βάλουν. Νομίζω ότι το φράξαν κιόλας. Ναι. Θέλω να σου πω σε τι κατάσταση βρίσκεται, γιατί τώρα με εξιτάρει η κατάσταση. Δεν το γράφει κιόλας. Είναι στο 2-10 το διπλό του ΠΑΟΚ. Παιδιά, ρίξτε ένα αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο αύριο θα έχετε δύο αυτοκίνητα. Μην είστε τρελοί. Όσοι προλαβαίνετε. Όσοι προλαβαίνετε πριν το φράξουν. Ναι, ναι, δεν έχετε ώρα. Όσοι ακούτε, μπαμ, στην bet. 2-10. 2-10, πάω να βάλω το σπίτι μου. Λοιπόν, κανονίστε να σας κάνω πλάκα τα 17χρονα. Εσείς θα έρθω που σας να τα πάρω τα λεφτά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τετάρτη. Υπενθυμίζουμε, ο ΑΟΚ δοκιμάζεται στην Φούφα 4 η ώρα την Κυριακή. Όσοι μπορούν, θα παίξει το γήπεδο του Ιορδαϊκού. Για όσους δεν γνωρίζετε, ωραία παιχνίδια και στο τοπικό το Σάββατο έχουμε. Για μένα το καλύτερο παιχνίδι είναι στο Ζυγός, είναι το Άρης Ζυγόα Καβάλας. Και ωραία παιχνίδια. Φούστα κεντρινό μαύρο. Ναι, και έχει ωραία παιχνίδια και την Κυριακή, αλλά και την ώρα παίζει ο ΑΟΚ. Καλό θα ήταν να ακολουθήσει όποιος μπορεί. Το Εθνικό Νέα Καρδιά Δόξα Θεολόγου και το Ορφέας Ελευθερούπολης Μέγας Αλέξανδρος Αντιφιλίππων. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη Τετάρτη να είσαστε όλοι καλά. It's the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. This is to end in fire, then we shall burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. If we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Cooling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire
trees and I see fire. Hollow in soul, I see fire. Blood in the breeze, and I hope that you remember. I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside.